Στην προληπτική εξέταση τη ώρα των παιδιών του Τρίτου Μειονοτικού Σχολείου προχώρησαν οι γιατροί του στη Σημανόβλη Νοσοκομείου Κομωτινή το πρωί. Μήνυμα ειρήνη, διαχειρία και αθλητισμού απέστειλαν χθε από το κεντρικό αμφιθέατρο τη Πανεπιστημίουπολη βουλευτέ αλλά και Ολυμπιονίκε. Μάγεψαν το βράδυ η Ελένη Τσαλιγοπούλου και ο Χρήστος Τιβαίος, ο Θάνας Μικρούτσικος και ο Βασίλης Ποκοσταντίνου που τραγούδησαν για την εθνική μας περηφάνεια εν όψη του 2004. Ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή το προγραμματικό συνέδριο του συνασπισμού που προβλέπει μεταξύ άλλων και την αλλαγή του ονόματος του κόμματος. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην προληπτική εξέταση της όρασης των παιδιών του Τρίτου Μειονοτικού Σχολείου Κομωτινής προχώρησαν το πρωί οι γιατροί του Σισμανόγλου Νοσοκομείου. Την πρωτοβουλία για την εξέταση των 150 παιδιών είχαν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου. Το Σισμανόγλιο Νοσοκομείο Κομωτινής επισκέφθηκαν οι μαθητές του Τρίτου Μειονοτικού Σχολείου Κομωτινής ώστε να εξεταστούν προληπτικά για την όρασή τους. Πάνω από 150 παιδάκια εξετάστηκαν σήμερα από τους οφθαλμίατρους του νοσοκομείου για να διαπιστωθεί η κατάσταση της όρασής τους. Πρόκειται για μια προσπάθεια του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης και του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Διοργανώνουμε αυτές τις εξετάσεις εμείς. Σαν πρώτο βήμα το σχολείο μας. Τα παιδιά αν είναι καλά, ναι, έχουν διαπιστώσουμε μερικά πράγματα. Θέλουμε να δούμε και εμείς ενδιαφερόμαστε για τα παιδιά μας. Από εδώ και πέρα θα δούμε. Τι θα μας πούν οι γιατροί, πού θα καταλήξουμε, θα δούμε. Ό,τι μας πούν θα τα κάνουμε ό,τι μπορούμε και όσο μπορούμε. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων πότε θα βγουν? Τα αποτελέσματα των εξετάσεων δίνουν οι γιατροί στα παιδιά αυτοί που έχουν προβλήματα στα χέρια τους, όπου τα αποτελέσματα από εκεί και πέρα οι γονείς των παιδιών θα τα μελετήσουν, πρέπει να μελετήσουν, όχι, πρέπει να μελετήσουν πιο καλά και πιο δυνατά και πιο γερά για να έχουν κάποιες καλές αποδόσεις στα παιδιά τους. Και για πέρα τα παιδιά που χρειάζονται γυαλιά θα φορέσουν γυαλάκια. Φορέσουν και τα γυαλάκια τους, ναι. Με προθυμία αγκάλιασαν οι γιατροί αυτή την κίνηση του σχολείου να εξετάσουν τα παιδάκια, αλλά και από την άλλη τόνισαν διαστόματος του Διευθυντή της Οφθαλμολογικής του Σισμανόγλιου ότι το πρόγραμμά τους είναι πολύ φορτωμένο και δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν σε όλες τις απαιτήσεις των ασθενών. Υπήρξε το αίτημα του Διευθυντή του ενός μειονοτικού σχολείου, όρος δεν μου αρέσει, μειονοτικό. Απευθύνθηκαν στον Νομάρχη. Ο Νομάρχης μέσω του ΠΕΣΥ μου ανέθεσαν αυτή τη δουλειά, στην οποία ανταποκρίθηκα με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, γιατί είναι μέσα στις αρχές μου. Δηλαδή, σε αυτό που πιστεύω, η ανάγκη αλληλόγης να υπάρχει φροντίδα υγείας πρωτοβάθμια και προληπτική ιατρική. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να γίνεται αυτό σε τακτά χρονικά διαστήματα για όλα τα παιδάκια του νομού. Είναι πρόθεσή σας να εξεταστούν και άλλα παιδάκια από άλλα σχολεία? Δεν έχει υπάρξει ανάλογο αίτημα. Δεν είμαστε σε θέση να προκαλούμε εμείς δυστυχώς αυτού του είδους τη λειτουργία παρά το ότι θα έπρεπε, διότι είναι εναλλαστική η δυνατότητά μας. Είμαστε στα όρια της αντοχής μας. Αφού όμως υπήρξε αίτημα από ένα σχολείο, ανταποκριθήκαμε. Τα παιδιά με τη σειρά τους υπόμειναν με θάρρος την εξέταση και δίνονταν πρόθυμα πως αν οι γιατροί το κρίνουν απαραίτητο, θα φορέσουν γυαλιά. Τι κάνατε σήμερα? Κάναμε εξέταση για τα μάτια μας, αν έχει πρόβλημα ή αυτό. Κάναμε ένα εξέταση. Αν βλέπετε καλά. Ναι. Αν δεν βλέπετε θα μας δώσετε γυαλιά. Αλλά δεν είχαμε πρόβλημα με τα μάτια μας, γι' αυτό δεν μας έδωσαν. Εσύ εξετάστηκες και εσύ? Ναι, και εγώ εξετάστηκα. Πέρασε καλά, ήταν ωραία. Αν βλέπουμε καλά, κάναμε εξετάσεις. Ήταν καλά. Τι θα έλεγες στους φίλους σου που έχουν πρόβλημα και ίσως να φοβούνται να φορέσουν γυαλιά? Να φοράνε, γιατί έτσι με τα γυαλιά είναι πιο καλά, πιο άνετα βλέπεις. Να φοράνε. Δεν είναι κάτι κακό. Ναι. Σε εξέτασε και εσένα ο γιατρός σήμερα? Ναι. Ήρθαμε για εξέταση για τα μάτια μας. Πέρασε καλά. Είναι ωραία.
Παρουσία Ολυμπιονικών, πολιτικών προσώπων και του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιώργου Λιάννη πραγματοποιήθηκε χθες στο κεντρικό αμφιθέατρο της Πανεπιστημίουπολης η εκδήλωση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Οι παριστάμενοι ομιλητές απέστειλαν ένα μήνυμα ειρήνης, εκεχηρίας και αθλητισμού προς πάσα κατεύθυνση. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να μεταδώσει το αίσθημα που αποτελεί για κάθε Έλληνα αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός. Μήνυμα εκεχηρίας, ειρήνης και αθλητισμού έστειλαν μέσα από τη χθεσινή εκδήλωση ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Λιάννης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Ορφανός, ο πρόεδρος του ΕΦΑΚ Κυριάκος Ταξιλιδάρης και Έλληνες Ολυμπιονίκες. Η εκδήλωση είχε στόχο να μεταδώσει σε όλο τον κόσμο το αίσθημα ευθύνης που είναι για κάθε Έλληνα το μεγάλο αθλητικό γεγονός που αναβιώνει στους αιώνες. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Η επίσκεψη στην Κομωτινή καθώς και επισκέψεις που θα ακολουθήσουν και σε άλλες πόλεις έχουν στόχο να καταρρύψουν τη μυθοπλασία, πως η επαρχία θα χρεωθεί τις επεμβάσεις των έργων. Η επίσκεψη στην Κομωτινή καθώς και επισκέψεις που θα ακολουθήσουν και σε άλλες πόλεις έχουν ως στόχο να καταρρύψουν τη μυθοπλασία, πως η επαρχία θα χρεωθεί τις επεμβάσεις των Ολυμπιακών έργων, τόνισε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Αθλητισμού. Την πικρία του για την τροπή που πήρε υπόθεση με το γήπεδο της Ξάνθης εξέφρασε ο κ. Λιάννης, τονίζοντας πως δεν ειδοποιήθηκε από κανέναν όταν πήρε φωτιά, αλλά του επέβαλε η συνείδησή του να έρθει και να υποσχεθεί την ανακατασκευή του με μεγαλύτερο χρηματικό κόστος από ό,τι αρχικά προέβλεπαν οι μελέτες. Είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι 400 μέρες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, της Αθήνας του 2004, η χώρα, η Ελλάδα, ετοιμάζεται για ένα πάρα πολύ μεγάλο γεγονός. Αυτό των Ολυμπιακών Αγώνων, ένα γεγονός που για μας και πιστεύω για τους περισσότερους Έλληνες είναι ένα εθνικό κεκτημένο, ένα μεγάλο εθνικό κεκτημένο, αλλά ένα γεγονός που μπορεί να δώσει στην πατρίδα μια τεράστια όθηση, μπορεί όμως να το οργανώσουμε καλά, να είναι και αρνητικό. Αποδέχομαι δηλαδή ότι υπάρχει μια πάντοτε στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες πλευρά που επιδέχεται τη συζήτηση, που αξίζει κανέναν να την κρίνει από όλες τις πλευρές, από αυτή καθ' αυτή την έννοια του ολυμπισμού, από αυτή καθ' αυτή την έννοια της αξίας των αγώνων, από την έννοια του γιγαντισμού, από την έννοια της οικονομικής, του εύρους του οικονομικού που χρειάζονται οι αγώνες, αλλά φαντάζομαι ότι σε αυτά τα ερωτήματα, και πρέπει να το πω ευθύς εξ αρχής, για μένα ήταν μια ευχάριστη έκπληξη ότι υπάρχει ένας προβληματισμός πολύ σημαντικός σε ένα κομμάτι της νεολαίας του Πανεπιστημίου, αυτονόητο το θεωρώ για την νεολαία, να πω, ίσως είμαι και ο δράστης, για ποιο λόγο τουλάχιστον νομίζω πως ήταν σωστό ότι η χώρα διεκδίκησε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες και για ποιο λόγο αξίζει να κάνουν Ολυμπιακούς Αγώνες σημαντικούς σήμερα. Υπό τις νότες του Θάνου Μικρούτσικου και την ξεχωριστή φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου, έκλεισε η χθεσινή εκδήλωση που διοργάνωσε η Γραμματεία Νέας Γενιάς και Αθλητισμού σε συνεργασία με το ΤΕΦΑ Κομωτινής. Πιο πριν, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και ο Χρήστος Θηβαίος είχαν κλέψει, όπως ήταν αναμενόμενο, την παράσταση. Και σαν το κάνει σοβαρά, πείτε
Ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή το προγραμματικό συνέδριο του συνασπισμού, στο οποίο αναμένεται και η μετονομασία του σε συνασπισμό της αριστεράς, των κοινωνικών κομμάτων και της οικολογίας. Στόχος του συνεδρίου είναι μεταξύ άλλων και η βελτίωση της προσέγγισης στα σύγχρονα προβλήματα της χώρας. Σήμερα το προγραμματικό συνέδριο του συνασπισμού, το οποίο θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο. Η μετανομασία του συνασπισμού σε συνασπισμό της αριστεράς και των κοινωνικών κομμάτων και της οικολογίας είναι μια πρόταση που κατατέθηκε στην πολιτική γραμματεία και θα συζητηθεί στο προγραμματικό συνέδριο. Θα παραβρεθούν στο συνέδριο οι προηγούμενοι συνεδρίοι του τακτικού συνεδρίου και όλες οι νομαρχιακές επιτροπές. Στόχοι του συνεδρίου είναι η βελτίωση του προγράμματος και η βελτίωση της προσέγγισης στα σύγχρονα προβλήματα της χώρας, αλλά και της παγκόσμιας αριστεράς, σύμφωνα με τον γραμματέα του συνασπισμού, Μουσταφά Μουσταφά. Πραγματοποιείται το προγραμματικό συνέδριο του συνασπισμού, για το οποίο υπήρχε μια δέσμευση από το προηγούμενο συνέδριο να υλοποιηθεί και να επεξεργαστεί τις καινούργιες εξελίξεις που έχουμε και στο ελληνικό επίπεδο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο και να προσπαθήσουμε να χαράξουμε καινούργιες πολιτικές. Η αλλαγή της ονομασίας νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα τεχνικό και έχει βέβαια την σημασία του αλλά δεν είναι πρόβλημα ουσίας. Εμείς θα προσπαθήσουμε και προσπαθήσαμε και με το προσυνεδριακό διάλογο που έγινε και κατά τη διάρκεια του προγραμματικού συνεδρίου να βελτιώσουμε το πρόγραμμα του συνασπισμού, να βελτιώσουμε την προσέγγιση στα σύγχρονα προβλήματα και της χώρας αλλά και της παγκόσμιας αριστεράς για να μπορέσουμε να είμαστε πραγματικά μια σύγχρονη δύναμη της αριστεράς που να μπορέσει να παλέψει τα ογκώδη προβλήματα που υπάρχουν μπροστά μας. Σε αυτή τη διαδικασία, επειδή έχουμε καινούργια κινήματα και ο συνασπισμός από την ίδρυσή του είχε την οικολογική διάσταση, υπάρχει πρόταση για την μετανομασία, όχι μετανομασία, για την προσθήκη κοινωνικών κινημάτων και οικολογίας. Αυτό θα συζητηθεί στο συνέδριο, θα πάρουν θέση σύνεδροι και νομίζω ότι περισσότερο πρέπει να μας απασχολήσει και μας απασχολεί η συμβολή του καθενός μας στην επεξεργασία ενός σύγχρονου προγράμματος. Σε κανονικούς ρυθμούς συνεχίζεται η ροή των εξετάσεων για τους μαθητές της Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου. Οι καθηγητές ενημερώνονται μέσω ενός κλειστού κυκλώματος για ό,τι αφορά στις εξετάσεις, εκτός του θέματος των γραπτών. Κανονικά συνεχίζεται η διαδικασία των πανελληνίων και προαγωγικών εξετάσεων για την Τρίτη και Δευτέρα Λυκείου αντίστοιχα. Όπως τόνισε ο Περιφερειακός Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Θεόδωρος Μούχτσης, μέχρι σήμερα δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, ενώ το ζήτημα που δημιουργήθηκε με τα θέματα του μαθήματος της φυσικής λύθηκε από τους αρμοδίους. Η διαδικασία προχωράει κανονικά. Δεν υπάρχουν προβλήματα στη διεξαγωγή αυτών των εξετάσεων. Οι εξετάσεις γίνονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο και τελειώνουν στις 9 Ιουνίου. Πιστεύω ότι έτσι θα συνεχιστούν οι διαδικασίες των εξετάσεων. Και ένα μικρό πρόβλημα που δημιουργήθηκε προχθές με τα θέματα της φυσικής, νομίζω ότι διδόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από το Υπουργείο Παιδείας και πηγαίνουν τα πράγματα πάρα πολύ ομαλά. Και σήμερα που έχουμε την πληροφόρηση ότι είναι βατά τα θέματα και οι εξετάσεις διεξάγονται κανονικότατα. Κατευθείαν από το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνονται οι αρμόδιοι με ένα κλειστό κύκλωμα. Ο κ. Μούτσης τόνισε ότι ενημερώνονται για ό,τι συμβαίνει και αφορά τις εξετάσεις, εκτός βέβαια για τα θέματα των γραπτών. Εμείς είμαστε σε άμεση σύνδεση με το VPI που βλέπετε μπροστά σας, με το Τμήμα Εξετάσεων, τη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Τμήμα Εξετάσεων. Και ενημερωνόμαστε για όλα πλην των θεμάτων. Δεν δεχόμαστε θέματα. Θέματα εξετάσεων δέχονται μόνο τα εξεταστικά κέντρα στους αντίστοιχους κωδικούς που έχουν. Δηλαδή μέσω αυτού του υπολογιστή ενός κλειστού κυκλώματος ενημερώνονται οι περιφερειακοί διευθυντές όλης της χώρας. Όταν χρειάζεται για να παρέμβουν, γιατί οι περιφερειακοί διευθυντές έχουν την γενική εποπτεία των εξετάσεων στην περιφέρειά τους. Κατά συνέπεια λοιπόν πρέπει να ενημερώνονται για την έκβαση των εξετάσεων και στη Β' Λυκείου και στη Γ' Λυκείου
Έτσι λοιπόν ενημερωνόμαστε μέσα από αυτό το κλειστότατο σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, διότι έτσι διασφαλίζεται η αξιοπιστία, η αξιοκρατία και το αδιάβλητο, βασικά το αδιάβλητο των εξετάσεων, των πανελλαδικών εξετάσεων, που ξέρετε ότι το διαφυλάται το Υπουργείο Παιδείας σαν κόρη οφθαλμού. Ένα από τα καλύτερα τμήματα του Δήμου Καβάλας από άποψη υποδομής και λειτουργικότητας είναι η βιβλιοθήκη του Δήμου. Ο καινούριος χώρος προσφέρει τη δυνατότητα της άμεσης ανάγνωσης σε ένα ευχάριστο περιβάλλον στον επισκέπτη αναγνώστη. Σε μια περιγραφική ξενάγηση στην καινούργια δημοτική βιβλιοθήκη προέβη χθες το πρωί ο Δήμαρχος Καβάλας Στάθης Ερφυλίδης. Κατά τα λεγόμενά του, αρχικά μπορεί κανείς να δει φωτογραφίες και κείμενα με όλη την ιστορία της Καβάλας σε ένα χώρο προσπελάσιμο στο Ισόγειο. Ειδικοί εκπαιδευμένοι στην τέχνη της βιβλιοδεσίας καταρτίζουν το άψογο προσωπικό της βιβλιοθήκης και περιοδικά από εξειδικευμένες εκδόσεις είναι στη διάθεση των αναγνωστών. Οι άριστες αυτές συνθήκες των χώρων θα βοηθήσουν σίγουρα στην αύξηση της παραγωγικότητας. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Ερφυλίδη, ο χώρος αυτός δημοτικής βιβλιοθήκης είναι ένα από τα καλύτερα τμήματα του Δήμου Καβάλας από άποψη υποδομής και λειτουργικότητας. Επίσης, υπάρχει και μια αίθουσα εκδηλώσεων, η οποία πριν ήταν αναγνωστήριο ανήλικων παιδιών, αλλά και μια αίθουσα με ίντερνετ, όχι πλήρως εξοπλισμένη ακόμα, αλλά σύντομα, καθώς γίνονται φιλότιμες προσπάθειες εκ μέρους όλων, όπως τόνισε στους δημοσιογράφους ο Δήμαρχος Καβάλας Στάθης Ερφυλίδης. Εκτός από κάποια πολεοδομικά προβλήματα που υπήρχαν, αλλά έχουν ήδη ξεπεραστεί, ο επισκέπτης μπορεί να αντιληφθεί και από μόνος του το πόσο άριστα καταρτισμένος είναι ο χώρος και της βιβλιοθήκης της Καβάλας. Σημαντικές είναι οι δηλώσεις ενός υπαλλήλου του προσωπικού, ο οποίος απέδωσε με τα λόγια του πολλά μπράβο σε αυτούς που βοήθησαν για ένα καλό αποτέλεσμα. Σε μια φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή ορκωμοσίας των τελειόφυτων στο ΤΕΙ Διοίκησης και Οικονομίας της Καβάλας. Στον ανταγωνισμό που επρόκειτο να αντιμετωπίσουν για μια θέση εργασίας, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, αναφέρθηκε στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΤΕΙ Καβάλας, Αναστάσιος Μπόγλου. Μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης έγινε χθες το πρωί η ορκωμοσία των τελειοφύτων του ΤΕΙ Διοίκησης Οικονομίας της Καβάλας. Τα μάτια όλων έλαμπαν από ένα αίσθημα ανακούφισης, αλλά και από ένα αίσθημα πικρίας, επειδή η καλύτερη περίοδος της ζωής τους έφτασε στο τέλος της. Ύστερα από μια μακροχρόνια προσπάθεια που κατέβαλαν τα προηγούμενα έτη οι γονείς και φοιτητές, από την οποία βγήκαν νικητές, ήρθε η στιγμή του απολογισμού όλων των εμπειριών και της αξιολόγησης των γνώσεων που έλαβαν. Με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο συνεχίζει να περιποιείται τους πελάτες του ο κύριος Χουσέιν. Πρόκειται για έναν κουρέα που εδώ και 50 ολόκληρα χρόνια συνεχίζει ένα επάγγελμα που κληρονόμησε από τον πατέρα του και το παραδίδει στο γιο του για να συνεχιστεί η τέχνη. Ο κύριος Χουσέιν είναι από τους λιγοστούς κουρείς που έχουν παραμείνει στην Κομοτηνή που συνεχίζουν να κουρεύουν και να ξυρίζουν με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο. Μια τέχνη που την έμαθε από τον παππού του και από τον πατέρα του, που την ασκεί σχεδόν 50 χρόνια. Μέσα από αυτήν κατάφερε να φτιάξει οικογένεια και να μεγαλώσει τα παιδιά του. Σύντομα πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί, ενώ ο γιος του που έχει μάθει την τέχνη του κουρέα από τον πατέρα αλλά και από σχολές που τελείωσε, σύντομα θα αναλάβει το μικρό μαγαζάκι του μπαμπά του. Πόσα χρόνια ασχολείστε με αυτό το επάγγελμα? Από το 1956. Σχολίζομαι με αυτή τη δουλειά και ο πατέρας μου ήταν κουρέας και ο γιος μου έγινε κομμώτης. Δηλαδή μαζί με το γιο μου δουλεύουμε στο ίδιο το μαγαζί. Δηλαδή την τέχνη αυτή τη μάθατε από τον πατέρα σας? Ναι, ακριβώς από τον πατέρα μου έμαθα. Ο κόσμος προτιμά να ξυρίζεται έτσι παραδοσιακά ή προτιμά τώρα τους μοντέρνους τρόπους? Τώρα είναι το εξής. Στα τελευταία χρόνια ο κόσμος προτιμάει μόνος του να ξυρίζεται. Δηλαδή εμείς ως κουρείς, παραδοσιακοί κουρείς, την ημέρα μόνο και μόνο 3 άτομα ξυρίσματα τυχαίνει, δεν τυχαίνει. Περισσότερο κουρέματα κάνουμε. Δεν μπορεί και ο άλλος δικαιολογημένα να πάει κάθε μέρα ή κάθε δήμερο στο κουρείο, μπήκανε τα μπικ, ξυρίζεται και έρχεται το μήνα μια φορά στο κουρείο, κουρεύεται. Δηλαδή τυχαίνει κάτι ένας γεροντάκης ή το πρωί βγαίνοντας από το σπίτι δεν μπορεί να ξυριστεί κανένα έκτακτο ξύρισμα, τέτοιο τυχαίνει και κάνουμε. Δηλαδή την ημέρα πάνω από 3 ξυρίσματα δεν κάνουμε. Όλο περισσότερο μαλλιά κόβουμε. Τα νέα παιδιά ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα? Κοιτάξτε, τώρα
ο νόμος έχει αλλάξει. Άμα δεν βγάλεις το σχολί, δεν μπορείς να ανοίξεις. Εδώ και 2 χρόνια άρχισε να ασχεί αυτός ο νόμος. Εδώ στον ΟΕΤ πηγαίνουν με δίπλωμα γυμνασίου και με εξετάσεις μπαίνουν και ύστερα συνεχίζονται να πάνε στο σχολείο. 3 χρόνια είναι η σχολή. Βγάζεις το σχολείο, κάνει ως εξάσκηση επαγγέλματος σε ένα κουρέο κοντά και μετά δίνει για άδεια λειτουργία καταστήματος άλλο εξετάσεις, η οποία βρίσκεται εκεί και ο πρόεδρος των κομματών, ο νομίατρος ο ίδιος του, στην Ομαρχία, δίνει και κατόπιν εξετάσεως παίρνει και την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Δηλαδή αυτό θέλω να αναφέρω, δεν γίνεται μονάχα με το πτυχίο που παίρνει από το σχολείο, χρειάζεται να δώσει και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Και μετά μπορεί να ανοίξει κατάστημα. Αμέσως τώρα θα κάνουμε μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Με την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το Art Channel για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.